Έχουμε τη χαρά λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο των Σπαρτιατών, τον κύριο Βασίλη Στίγκα. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στην Ημαθία και μέσω των Ερτζιανών θα θέλαμε έτσι να σας καλωσορίσουμε και βεβαίως να σας στείλουμε τα χαιρετίσματα από όλους τους Ημαθιώτες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Κύριε Πρόεδρε, σας είδαμε λίγο πριν στη Βουλή να έχετε μία αντιπαράθεση με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μία έντονη αντιπαράθεση σχετικά με ένα ζήτημα που προέκυψε και πάλι όσον αφορά την νομιμότητα του κόμματος των Σπαρτιατών με βαριές έτσι εκφράσεις και αντεκλήσεις. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, τελικά εσείς είσαστε άνθρωποι του Κασιδιάρη ή είσαστε ένα κόμμα το οποίο κατέβηκε στην κρίση του ελληνικού λαού και επιλέχθηκε με ένα ποσοστό του 4,68. Κοιτάξτε να δείτε, οι χθεσινοβραδινές, γιατί δεν ήμουνα στην Ολομέλεια, οι χθεσινοβραδινές δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, εάν είναι νόμιμο το κόμμα Σπαρτιάτες ή δεν είναι, ήταν επίοικως απαράδεκτες. Ήταν ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό. Εγώ ως πολιτικός αρχηγός όφυλα σήμερα να το απαντήσω. Ότι, και τον ρώτησα βεβαίως τι είναι ο κύριος Γεωργιάδης, αν είναι νομοθέτης, αν είναι δικαστής, αν είναι εισαγγελέας, τι είναι και βγάζει τέτοιες αποφάσεις. Και σύμφωνα με αυτά που είπε εχθές το βράδυ, ότι οι Σπαρτιάτες θα εκπέσουν το αξιώματός τους. Αυτό το σκηνικό, να ξέρετε κύριε Καμπάνη, υπάρχει από την πρώτη ημέρα που ορκιστήκαμε εδώ ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πολύ πριν κάνω εγώ τις γνωστές δηλώσεις. Και πριν, κύριε Πρόεδρε, και πριν ακόμη τις εκλογές, ακούγονταν πολύ έντονα ότι το κόμμα σας έχει ως αρχηγό φυσικό τον κύριο Κασιδιάρη και εσάς έτσι ως απλά αρχηγό αυτού, έτσι. Και μάλιστα λεγόταν ότι μπορεί και να μην πάρει την έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του Αριοπάγου. Κοιτάξτε, αυτό έτσι, για την ιστορία, ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον Άγιο Πάγο, δηλαδή ότι εγκρίνεται το κόμμα Σπαρτιάτες και αμέσως βγήκε ο Ηλίας ο Κασιδιάρης και μας στήριξε. Είπε ότι στηρίζει το κόμμα Σπαρτιάτες. Ήταν, αναφέρεται το δικαίωμά του να στηρίξει όποιο κόμμα ήθελε αυτός. Έτσι δεν είναι? Δημοκρατία έχουμε και νομίζω ότι έκανε το αυτονόητο. Απλό και δημοκρατικό. Κύριε, εμένα με έχετε αποκλείσει, άρα εγώ επειδή έχω και κάποιους οπαδούς τέλος πάντων ή κάποιους αρέσω, λέω ότι εγώ προσωπικά στηρίζω το κόμμα Σπαρτιάτες. Εάν θέλετε κι εσείς να το στηρίξετε, στηρίξτε το. Αυτό όμως, κύριε Καμπάνη, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλοι οι οπαδοί του Κασιδιάρη μας ψήφισαν. Εγώ δεν θα σταθώ αν σας ψήφισαν, δεν σας ψήφισαν. Εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι κάτι. Το κόμμα σας είναι τόσο επικίνδυνο για τη δημοκρατία και το πολίτευμα? Ή ακόμη και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης και το κόμμα που ήθελε ο ίδιος να κατέβει. Δηλαδή είναι, η δημοκρατία μας κινδυνεύει, το πολίτευμά μας κινδυνεύει είτε από τους Σπαρτιάτες είτε από τον Ηλία Κασιδιάρη. Ένα ερώτημα που στα χείλη των περισσότερων Ελλήνων είναι αυτό που ακούγεται. Κινδυνεύει. Θα σας το πω ακριβώς. Ακούστε, η δημοκρατία μας όντως κινδυνεύει. Όντως κινδυνεύει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν κινδυνεύει ούτε από το κόμμα Κασιδιάρη, ούτε κυρίως γιατί εγώ πρέπει να μιλάω για εμένα, για τον εαυτό μας και για το κόμμα που έχω την τιμή να είμαι αρχηγός, τους Σπαρτιάτες. Λοιπόν, πολύ δε περισσότερο από τους Σπαρτιάτες δεν κινδυνεύει η δημοκρατία. Κινδυνεύει από όλα αυτά τα κόμματα, από όλους αυτούς τους ψεύτες όπως τους αποκάλεσα, που εδώ και χρόνια λιμένονται τη χώρα μας, λιμένονται και τη δημοκρατία μας. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Και βεβαίως ο Βελόπουλος. Αυτοί λένε τα ψέματα στον ελληνικό λαό και όχι οι Σπαρτιάτες. Επομένως, δεν τίθεται θέμα. Αυτοί το έχουν βγάλει έτσι, αυτό το αφήγημα, για να καλύψουν τις δικές τους παρανομίες. Θεωρείτε ότι τους κόβετε ψήφους, κύριε Πρόεδρε? Γι' αυτό και θέλουν έτσι να σας βγάλουν από τη μέση, όπως λέει ο λαός μας. Βεβαίως και θέλουν να μας βγάλουν από τη μέση, βεβαίως. Γιατί τους πόνεσε πάρα πολύ το 4,68 που πήραμε.
Και είναι σίγουρο ότι θα ανέβει και στις ευρωεκλογές, αλλά και στις επόμενες εκλογές, εθνικές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Επομένως, αυτό φοβούνται. Ακούστε και κυρίως, συγγνώμη λίγο, το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι να μην ακούγονται εθνικές φωνές μέσα στο κοινοβούλιο. Ακόμα και ο Βελόπουλος, που όπως είπε ο Άδωνης χτες, ότι ήταν Πασόκ, είχε έρθει, δηλαδή είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από το Πασόκ, και τώρα το παίζει και εθνικιστής και υπερπατριώτης. Λοιπόν, ακόμα και αυτός έχει πει ψέματα στον ελληνικό λαό και κοροϊδεύει κατά κόρο συνεχώς τον ελληνικό λαό. Άρα, η δημοκρατία από αυτούς όλους κινδυνεύει και όχι από τους Σπαρτιάτες. Μάλιστα. Ακούστηκε μέσα στη Βουλή σήμερα, κύριε Πρόεδρε, αλλά και γράφτηκε έντονα το διάστημα που υπήρξαν αποχωρήσεις, διαγραφές από το κόμμα σας. Υπήρξε μια αναταραχή αρχές Σεπτεμβρίου τότε, πολύ έντονη, ότι τελικά ο καυγάς τότε ήταν για τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, εσείς και οι βουλευτές σας να είναι τα ελαττήριά σας τόσο ταπεινά και να φτάνετε στο σημείο για την κρατική επιχορήγηση να διαλύεται ακόμη και το κόμμα σας? Ακούστε, κύριε Καμπάνη, αυτά είναι εσχρά δημοσιεύματα δικών τους ελεγχόμενων εφημερίδων και μέσων μαζικής ενημέρωσης για να πλήξουν το ηθικό και το στίγμα των Σπαρτιατών. Όπως το απάντησα, γιατί τον άκουσε όλη η Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή, να λέει αυτό ακριβώς που είπατε εσείς. Το πήρατε από εκεί προφανώς. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Ότι εμείς ταχωθήκαμε για 40.000. Και του λέω το εξής. Αυτά τα χρήματα τα πήρα, μπήκαν στο λογαριασμό των Σπαρτιατών, γιατί είχε το θράσος να πει ότι αυτά τα χρήματα μπήκαν στο λογαριασμό του Στίγκα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν είναι δικά μου τα χρήματα. Ανήκουν στο κόμμα Σπαρτιάτες. Επομένως, ήταν λάθος αυτό που είπε, μεγάλο ατόπιμα, ότι πήρε ο Στίγκας τα χρήματα. Γιατί μπορεί να ακούσει κάποιο άλλο, τα πήρε λέει και τα βάλε τσέπη. Δεν είναι έτσι. Και αυτά τα χρήματα υπάρχουν ακόμα μέσα στο λογαριασμό των Σπαρτιατών. Έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, επομένως, εμείς πήραμε το κόμμα, δηλαδή Σπαρτιάτες, πήρε τα χρήματα στις 5 Αυγούστου, αλλά επειδή πήγαμε και διακοπές και δεν υπήρχαν καλές σχέσεις με τους βουλευτές. Όταν συναντηθήκαμε στις 28 του Αυγούστου, δύο μέρες δηλαδή, τρεις πριν κάνω εγώ αυτές τις δηλώσεις, τότε τους ανακοίνωσα ότι το κόμμα μας έχει πάρει 40.000 ευρώ. Άρα γιατί τσακωθήκαμε? Αφού έτσι κι αλλιώς είχαμε φτάσει στα όρια της ρήξης. Χωρίς να τους ανακοινώσω εγώ ότι είχαν πάρει τα χρήματα. Άρα μας λέτε, είναι δηλαδή, προσβλητικά. Άρα μας λέτε δηλαδή ότι η ρήξη δεν έχει καμία σχέση με τα οικονομικά. Και... όχι βέβαια, όχι βέβαια, και σας διαβεβαιώνω και διαβεβαιώνω όλο τον κόσμο και θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι 59 ετών. Δουλεύω από 13 χρονών παιδάκι που πήγαινα και σε νυχτερινό γυμνάσιο και δούλευα κανονικό μεροκάματο. Αυτό σημαίνει, κύριε Καμπάνη, αν κάνουμε την αφαίρεση, λέγω 46 χρόνια μέχρι που ορκιστήκαμε ήμουνα στη δουλειά μου. Ακόμα και τις ημέρες του προεκλογικού αγώνα, έχω μια βιοτεχνία με τη σύζυγό μου, πήγαινα και δούλευα, έκοβα ώρες από εδώ και από εκεί για να μπορέσω να δουλέψω και στη δουλειά μου να τα φέρουμε βόλτα. Επομένως, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε για το Στίγκα, παράδειγμα, και για χρήματα. Ωραία. Είμαι πιο φτωχός, πιο φτωχός από τους φτωχούς. Μάλιστα. Έχω υποφέρει και εγώ οικονομικά, όπως υποφέρει όλος ο ελληνικός λαός. Τότε θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακούστηκε και αυτό και γίνεται και μια πολύ μεγάλη κουβέντα όσον αφορά και με τις αμοιβές των πολιτικών παραγόντων της χώρας, είτε αυτό είναι σε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και μάλιστα με αφορμή πάλι τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι το μεγάλο αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Ένα ερώτημα όμως που τίθεται πάνω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο ελληνικός λαός αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα. Και αυτό και αν τα βρει. Σε αντίθεση με τον υπάλληλο, κατά τον κύριο Γεωργιάδη, ότι αφού το μεγάλο αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός, άρα εσείς που τον υπηρετείτε είστε υπάλληλοι. Πώς γίνεται όμως το μεγάλο αφεντικό να παίρνει 800 ευρώ και ο υπάλληλος να παίρνει 8 και 10.000 το μήνα? Δεν είναι άδικο αυτό για την κοινωνία? Και ότι κάποια στιγμή όταν λέτε υπάλληλος, πρέπει... εννοείται το βουλευτή. Ναι, όπως όλο το πολιτικό, βουλευτής, ο πρωθυπουργός, ναι, η πρόεδρος δημοκρατίας, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, όλοι θεωρούνται υπάλληλοι των πολιτών. Έτσι.
κατά τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη. Είπε το μεγάλο αφεντικό. Άρα, αφού το μεγάλο αφεντικό είναι ο λαός, αυτοί που τον υπηρετούν με την, με την ψήφο του είναι υπάλληλοι του. Πώς γίνεται λοιπόν οι υπάλληλοι του να παίρνουν το διπλάσιο και το μισθό του? Θα σας πω κάτι που αυτό το έλεγα και ως πολιτευτής ή και ως απλός Έλληνας πολίτης πολύ πριν μπω στο κοινοβούλιο. Τουλάχιστον για τους βουλευτές, και δεν θέλω να υπερασπιστώ τους βουλευτές επειδή και εγώ βουλευτής είμαι, αλλά τι γίνεται εδώ σήμερα στη χώρα μας μέχρι σήμερα? Έχουμε πρόβλημα, όπως είπαμε και πριν, αξιοκρατίας και δημοκρατίας. Επομένως εγώ θα έλεγα το εξής: εάν είναι και παίρνουν ας πούμε 5 ή 6 χιλιάδες οι βουλευτές, ή οι κρατικοί λειτουργοί παίρνουν 3 χιλιάρικα, ή οι δήμαρχοι παίρνουν 2, 1,5, 3, 4, ανάλογα το πληθυσμό που έχουν, εγώ θα έλεγα το εξής. Σίγουρα είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα αυτά από το μέσο μισθό εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αν μιλούσαμε για Γερμανία, θα μιλούσαμε ο μέσος μισθός είναι 2 με 2,5 χιλιάδες. Εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Μπορεί κάποιος εργαζόμενος που έχει και κάποιες δεξιότητες να πάρει και 4 και 5 και 6 χιλιάρικα στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αλλά το θέμα είναι η αξιοπιστία. Εάν ένας βουλευτής παίρνει αυτό το μισθό που παίρνει, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι να παίρνει αυτό το μισθό, αλλά να είναι έντιμος. Να είναι έντιμος. Επειδή να μην είναι, συγγνώμη, να μην είναι πιο... Δεν έχει σχέση, κύριε Πρόεδρε, αν κάποιος παίρνει 5.000 και αν παίρνει 1.000 ευρώ. Εάν κάποιος θέλει να υπηρετήσει, αν θέλει να προσφέρει στην πατρίδα, δεν χρειάζεται να παίρνει 5 και 10 χιλιάρικα. Αυτό το αντιλαμβάνω, θα σας πω κάτι. Αν κάποιος θέλει να... γιατί υπάρχει το επιχείρημα που λένε ότι θα πρέπει να αμείβεται ο πολιτικός για να μην είναι ευάλωτος στην δωροδοκία. Μα κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι μύθος. Αυτό είναι μύθος. Αμύθος. Αυτός που θα έρθει να δωροδοκήσει, αν τώρα ο Καμπάνης έρθει να δωροδοκήσει το Στίγκα, δεν θα έρθει για 5 χιλιάρικα να το δωροδοκήσει. Θα έρθει να το δωροδοκήσει με 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια. Που σημαίνει τα 5 χιλιάρικα. Γι' αυτό σα είπα. Άρα αυτό είναι θέμα είπα. Αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Και γι' αυτό λέω ότι εάν κάποια στιγμή, μήπως λέω τελικά η δωροδοκία εντός των εισαγωγικών, για να μην κινδυνέψουμε κιόλας, γίνεται από την πλευρά των κομμάτων έτσι ώστε να ελέγχουν τους βουλευτές για να είναι yes men. Μήπως συμβαίνει αυτό? Διότι αν βγουν έξω οι βουλευτές, οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να μην βρουν ούτε τα 800 ευρώ. Άρα λοιπόν, μήπως είναι ένα καλό επιχείρημα για να κρατέται ο μισθός στα 8 και 10 χιλιάρικα για να έχουμε την ψήφο που θέλουμε αυτοί που κυβερνούν? Ακούστε, και αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ εδώ μέσα. Τι έχω διαπιστώσει? Ότι όποιος και να είναι ο μισθός, είτε ήταν 800 ευρώ του βουλευτή, ήταν 20 και 30 χιλιάδες το μήνα, λέω ένα παράδειγμα. Ακριβώς. Πάτη, είναι θέμα αξιοπιστίας, αξιοκρατίας. Το λαμόγιο θα είναι, το πω εσύ το λέτε καλύτερα. Λοιπόν, το λαμόγιο είναι λαμόγιο. Άρα, τι γίνεται? Με όλη αυτή την κατάσταση, άρα είναι θέμα ανθρώπου. Με αυτή την κατάσταση ζημιώνεται και το κράτος, το ελληνικό έθνος, το πολίτης. Και έτσι δεν μπορεί να πάει η χώρα μπροστά. Υπάρχει ατιμωρησία. Η δική μου πρόταση, κύριε Πρόεδρε, θα ήταν αν θέλαμε πραγματικά να μην ελέγχονται οι βουλευτές, ο μισθός στο 1,5 χιλιάρικο. Έτσι ώστε το κόμμα να μην μπορεί να τον έχει από το λαιμό πιασμένο. Γιατί 1,5 χιλιάρικο μπορεί να βρει και έξω. 8 και 10 λίγο δύσκολο να βρει και ιδιαίτερα αυτήν την εποχή. Μην πας πόσο, αυτό είναι μια σκέψη που την κάνει ο απλός πολίτης. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Πρόεδρε. Πριν λίγες ημέρες είχαμε την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου. Θέλω την εκτίμησή σας για αυτή την επίσκεψη. Από την πρώτη στιγμή βγήκα στην Ολομέλεια και είπα ότι δεν έπρεπε να επιτρέψουν στον Τούρκο να έρθει εδώ, αλλά το κυριότερο, δεν έπρεπε να υπογράψουν καμία μα καμία συμφωνία με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι μας έχουν δείξει από το παρελθόν ότι όχι μόνο φίλοι δεν πιάνονται, είναι οι προαιώνιοι εχθροί του έθνους μας. Επομένως, καμία συζήτηση με τους Τούρκους. Την ημέρα που λίγο πριν έρθει ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν ξέρω αν έχετε δει, έχει κυκλοφορήσει και βίντεο που το αφιέρωσε μια μαντινάδα και υπάρχει και ένα πανό που σηκώσαμε στην πλατεία Συντάγματος, λίγο μακρύτερα, πολύ μακρύτερα μάλλον από το μνημείο του Αγνού Στρατιώτη, έτσι ώστε να μην προσβάλλουμε το μνημείο μας. Και γράψαμε οι Σπαρτιάτες επάνω στο πανό «Ανεπιθύμητος». Ανεπιθύμητος. Επομένως,
Και εμπράκτως, εμείς οι Σπαρτιάτες δηλώσαμε την αντίθεσή μας στην επίσκεψη Ερντογάν και πολύ περισσότερο δηλώσαμε την αντίθεσή μας σε αυτά, σε αυτή τη διακήρυξη που υπέγραψαν ο Ερντογάν και ο κ. Μητσοτάκης. Διότι η πάγια τακτική, τακτική των Σπαρτιάτων. Ορίστε. Είσαστε αντίθετοι με το διάλογο με την Τουρκία. Βεβαίως. Βεβαίως είμαστε αντίθετοι. Εγώ δήλωσα από το βήμα της Βουλής το εξής. Ότι πρώτα πρέπει να εφαρμόσουμε, αφού μιλάμε για διεθνές δίκαιο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Πάντα. Όλες οι χώρες επικαλούνται το διεθνές δίκαιο. Επομένως, αφού όλοι επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, εμείς έπρεπε να κάνουμε τα αυτονόητα. Το πρώτο πράγμα τι είναι? Επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Μα ένα αυτό. Το κάνουμε όμως, κύριε Πρόεδρε, όταν... αφήστε με, κύριε Καμπάνη. Κύριε Καμπάνη, αφήστε με ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω. Το πρώτο είναι αυτό. Επέκταση βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος της χώρας μας να επεκτείνουμε τα ναυτικά μας μίλια στα 12. Πρώτο αυτό. Και δεύτερον, πάλι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως έχουν κάνει οι περισσότερες χώρες του κόσμου, να ανακηρύξουμε και να χαράξουμε την ΑΟΣ, η οποία θα ενωθεί με την ΑΟΣ της Κύπρου, εν συνεχεία με την ΑΟΣ της Αιγύπτου και θα παρακάμψει, θα διαλύσει δηλαδή το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Και είπα το εξής, εάν κάνουμε αυτά τα δύο πράγματα, τότε ας έρθει ο Ερντογάν να δούμε τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κάνατε την αναφορά για τα 12 ναυτικά μίλια και πήγα να σας διακόψω για τον εξής λόγο. Όχι γιατί δεν σέβομαι τον συνομιλητή μου απέναντίας. Όχι, όχι. Έτσι. Μα πώς να διεκδικήσουμε τα 12 ναυτικά μίλια όταν ο ίδιος υπουργός των εξωτερικών μας, ο κ. Γεραπετρίτης, λίγο διάστημα πριν, είπε ότι είναι 6 τα ναυτικά μίλια. Και όταν η πλειάδα Ελλήνων επιστημόνων, καθηγητών και πολιτικών, ασπάζεται αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν πώς να πούμε ότι ορίζουμε τα 12 ναυτικά μίλια όταν υπάρχει μέσα στην ίδια τη χώρα μας διχογνωμία. Μάλιστα καθηγητής Πανεπιστημίου προχθές της νομικής του Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη σε μία πολιτική εκδήλωση που καλύπταμε στο το κόμμα Volt είπε ότι τα ναυτικά μίλια είναι 6 και μάλιστα όταν εμείς ισχυριστήκαμε ότι είναι πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων, μας είπε ότι λέμε βλακίες και μπούρδες. Αυτά μας είπε ο κ. καθηγητής. Μάλιστα, όπως σας είπα, της νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και ένα βιογραφικό περίπου 15-16 σελίδων. Έτσι. Όταν, λοιπόν, τον θυμόσαστε πώς το λέγανε. Ο κύριος Στάγκος Πέτρος. Στάγκος. Κύριος Στάγκος Πέτρος, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει στην Ελλάδα... Υπάρχει και αναρτημένο βίντεο στο κανάλι μας, όπου ακούγεται ο κύριος καθηγητής που να λέει αυτό το πράγμα. Ακούστε. Το ότι είναι κάποιος καθηγητής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και δίκιο. Όχι βέβαια, δεν είπα εγώ ότι έχει δίκιο. Όχι, εγώ λέω. Αλλά λέω ότι και ο άλλος ο καθηγητής, ο έτερος καθηγητής, ο κύριος Γεραπετρίτης, που είναι και υπουργός των εξωτερικών μας, μίλησε και αυτός για 6 ναυτικά μίλια. Δεν στέκομαι εγώ στον κύριο Στάγκο. Ο κύριος είναι ένας απλός καθηγητής. Ακούστε. Είναι ψηφισμένο αυτό βάσει του διεθνές δικαίου και του δίκαιου της θάλασσας από το 1995 από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Έτσι. Και έχω ρωτήσει τον κύριο Γεραπετρίτη. Διότι, γιατί δεν το κάνουμε, κοντεύουμε, τώρα μπαίνουμε στο 2024 και το 2025 κλείνουμε 30 χρόνια από την ψήφιση. Και λέω γιατί δεν το κάνουμε. Και μου έρθει απαντήσει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Και το ρώτησα εγώ, θα είναι σε αυτή τη ζωή ή στην άλλη ζωή? Επομένως, ακούστε να δείτε. Το ότι λέει ένας καθηγητής, σας είπα και πριν, δεν σημαίνει ότι λέει αλήθειες. Είναι έτσι. Όχι, γιατί βγαίνουν, να σου πω κάτι. Δεν το λέω για εσάς. Αυτοί βγαίνουν διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Θεός να τα κάνει ενημέρωσης, και λένε ό,τι θέλουν. Υπάρχει ένα κλίμα υποταγής, υπάρχει ένα κλίμα ενδοτισμού. Και εγώ ρωτώ, γιατί να μην το κάνουμε
αφού το έχουν υπογράψει πάνω από 130 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ μαζί σας είμαι, αλλά η άλλη πλευρά λέει ότι με πώς το κάνουν. Είναι ενδοτική. Ακούστε με. Όπως το προδοτικό ελιαμέντ, αυτό το παράνομο και άθλιο στην τούτο που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, αποτελείται από καθηγητές. Παράδειγμα, μέλος του είναι ο καθηγητής Βερέμης. Ο Βερέμης είναι υποτακτικός και ενδοτικός στους Τούρκους. Ο καθηγητής Βερέμης βγαίνει και λέει ότι πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους κτλ. Καθηγητοί πάλι έχουν υπουργό τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ήρθαν και σε αντιπαράθεση προχτές με τον Κερίδη. Ο Κερίδης είναι αμφέλινας. Βγήκα εγώ και το είπα. Ότι ο Κερίδης είναι αμφέλινας. Έχει βγει κατά καιρός και έχει πει. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Κερίδης έχει πει ότι είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Παρόμοια θέματα θα σας θέσω. Δεν είναι επί των ζητημάτων που συζητάμε. Απλά για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Ναι. Ολοκληρώστε λίγο τη σκέψη σας και θέτω το επόμενο ερώτημα. Και ο Κερίδης καθηγητής είναι. Και αυτός ο άνθρωπος πληρωνόταν από το ελληνικό κράτος. Δεν ξέρω αν πληρώνεται ακόμα ως καθηγητής. Και βγήκε και είπε. Τώρα είναι υπουργός. Ναι. Είναι υπουργός. Λοιπόν, βγήκε και είπε, αν είναι δυνατόν, είναι ό,τι πιο ισχυρό υπάρχει, ότι είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ποιος, ο Μακεδόνας, ο μεγαλύτερος στρατηλάτης όλων των εποχών, που τον προσκυνάει όλος ο πλανήτης και ξέρει το όνομά του. Βγήκε και είπε ότι δεν έχει αξία, η αξία του είναι όσοι... Όσο τα σκουπίδια που βγάζουμε από την πολυκατοικία μας στο σκουπίδι του Τενεκέ. Αυτές είναι προσβλητικές και σχρές δηλώσεις, ανθεληνικές δηλώσεις. Αυτά δεν τόλμησαν να τα πούν ούτε οι χειρότεροι εχθροί της χώρας. Ακριβώς. Ούτε οι Πέρσες τόλμησαν να τα πούν. Θέλω να ρωτήσω και να μου πείτε πώς κρίνετε την υπόκληση του κ. Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, στον Τούρκο Πρόεδρο, ως ένδειξη ευγένεια στον καλεσμένο, ως σεβασμό στην κυρία Σεγγελοροπούλου, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, ή ως σεβασμός και υποταγής στον Τούρκο Πρόεδρο. Του έθεσα αυτό το θέμα μέσα στην Ολομέλεια και του είπα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και το σχετικό βίντεο, του είπα, κύριε Υπουργέ, η στάση σας αυτή ήταν απαράδεκτη. Ένας Έλληνας υπουργός και γενικά ένας υπουργός εξωτερικών δεν συμπεριφέρεται με κανένα τρόπο. Ακόμα να σας πω ότι και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν επιτρέπονται η υπόκληση. Υπόκληση. Δεν εδώ επιτρέπεται. Εάν θέλει, θα σας πω κάτι. Αν ξαναφέρουμε τη βασιλεία, κάποιος... τότε να έχουμε υποκλήσεις. Επί βασιλείας ναι. Τους κινούσαν οι υπουργοί. Ακριβώς. Τους βασιλείς και δεν ξέρω ποιους άλλους. Και τους Οθωμανούς. Εδώ... Εάν θέλει κάποιος υπουργός εξωτερικών ή οποιοδήποτε άνθρωπο να τιμήσει κάποιον επισκέπτη, τι κάνει, το κοιτάει στα μάτια, του σφίγγει με ευχαρίστηση το χέρι του ή του δίνει και τα δύο χέρια μαζί. Έτσι υποδέχεσαι κάποιον όταν θες να του δείξεις ότι είναι κάτι περισσότερο από καλοδεχούμενος. Υποκύψεις απαγορεύονται. Βέβαια παρεξηγήθηκε και του λέω εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σας ως άνθρωπο, αλλά έχω ως πολιτικό. Για μένα ήταν μια παράδεκτη ενέργεια αυτή. Ο άνθρωπος μπορεί να σκύψει όπου θέλει και όπως θέλει. Ακριβώς. Και όταν θέλει. Αλλά ως υπουργός των εξωτερικών εκπροσωπώντας τη χώρα. Ακριβώς. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να. Γιατί ο υπουργός εξωτερικών αντιπροσωπεύει μια χώρα. Δεν αντιπροσωπεύει τον εαυτό του. Ξεκάθαρα πράγματα. Και επειδή κάνατε και μια αναφορά προς τον κύριο Κερίδη, έρχεται σήμερα προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο σχετικά με το μεταναστευτικό και την νομοποίηση των παράνομων μεταναστών εφόσον έχουν στην χώρα 3 χρόνια. Ποια είναι η δική σας θέση, κύριε Πρόεδρε? Εδώ ήταν το σημείο αντιπαράθεσης που συγκρουστήκαμε στη Βουλή και μάλιστα δεν συγκρουστήκαμε εμείς οι Σπαρτιάτες με την κυβέρνηση μόνο για αυτό το άθλιο νομοσχέδιο που προσπαθεί να μας πείσει το μαύρο είναι άσπρο, αλλά συγκρουστήκαμε και με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν συγκρουστήκαμε. Μας επιτέθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βγήκε το ΚΚΕ, είπε για ακροδεξιούς, βγήκε εκείνο το απόκομμα, η Νέα Αριστερά, όπως λένε, του ΣΥΡΙΖΑ και μας είπε ότι είμαστε και φίλοι του Κασιδιάρη. Άκουσαν. Δηλαδή, ύβρις, γιατί τολμήσαμε να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε αυτό που λέει ο περισσότερος ελληνικός λαός.
Δεν θέλουμε πια λαθρομετανάστες. Μπορεί όμως να ψάχνουν συνεχώς δικαιολογίες να βρουν μία εργάτη υγιής, να μαζέψουν τις ελιές, μία τις πατάτες, μία τις φράουλες, μία τόνα, μία τ' άλλο. Πάντα υπάρχει μία δικαιολογία. Ακούστε με λίγο. Μπορεί να σχεριστεί κανείς ότι εσείς να μιλήσουμε με την γλώσσα της πραγματικότητας. Στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται χιλιάδες, τους οποίους δεν γνωρίζουμε τι είναι, ποιος είναι, από πού είναι και τι ρόλο βαρά. Και έρχεται η κυβέρνηση σήμερα και λέει ότι εγώ για να τους δελεάσω και για να τους βγάλω από το καβούκι τους, τους λέω ότι θα έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να εργαστείς νόμιμα, έτσι ώστε να τους καταγράψει και να δούμε ποιοι είναι και πόσοι είναι στη χώρα μας. Δεν έχει και αυτό μια λογική, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν έχει καμία λογική. Εγώ να σας πω το εξής. Έρχονται με βάρκες ή με τα πόδια από οπουδήποτε, εντάξει. Υποτίθεται, πάνε σε κάποιες υπηρεσίες όλοι τους, το σύνολό τους, και ζητάνε άσυλο. Προσέξτε, ζητάνε άσυλο. Είναι πολύ ελάχιστοι αυτοί που δεν έχουν ζητήσει άσυλο. Το άσυλο, όπως το είπε και ο Γεωργιάδης εχθές και αντιπαρατεθήκαμε, το άσυλο αυτομάτως τι σημαίνει? Ότι έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχεις και επίδομα. Συμφωνεί? Άρα, εκεί γίνεται η πρώτη καταγραφή. Δεν χρειάζεται να είναι ο κάποιος στο ΙΚΑ. Έλα εδώ, δώσε μια ταυτότητα, δώσε μου κάτι. Από πού είσαι? Δεν μου δίνεις κάτι? Επιστόπου σε γυρίζουμε πίσω. Θα πας κάπου οπουδήποτε. Δεν έχει σημασία. Άρα, είναι ψέματα λένε. Είναι καταγεγραμμένοι. Άρα, και δεν το ρώτησα κιόλας. Η καταγραφή γίνεται έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς γίνεται η καταγραφή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ή τουλάχιστον το 90% από αυτούς. Γιατί δεν είναι κορόιδα. Τους έχουν ενημερώσει η ΜΚΟ αριστερής προέλευσης που τους φέρνουν εδώ πέρα και τους λένε τι. Με το που θα σε πιάσουν ή θα πας εσύ να παραδοθείς και καλά, θα ζητήσεις αμέσως άσυλο. Το πρώτο που θα κάνεις είναι άσυλο. Μάλιστα. Πάντως δεν, ωραία. Έχει, δεν έχει σχέση το μεταναστευτικό με θέμα ιδεολογίας, κύριε Πρόεδρε. Έτσι δεν είναι? Όχι. Έτσι. Όχι. Όχι, όχι, προς Θεού και μακριά από μένα και ο ρατσισμός και οτιδήποτε άλλο. Εγώ είχε από μικρό παιδάκι που δούλευα στο χιτήριο του πατέρα μου. Δεν νομίζω ότι κάποιος επειδή είναι αριστερός είναι περισσότερο ευαίσθητος ή κάποιος που είναι δεξιός είναι περισσότερο πατριώτης από κάποιον άλλον. Έτσι, νομίζω ακούστε, ότι... ακούστε. Όχι, 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 όχι. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε. Εμείς που ανήκουμε στον δεξιό και εθνικιστικό, αν θέλετε, χώρο, που εκπροσωπούμε τη λαϊκή δεξιά, ναι, έχουμε αυτά τα προτάγματα, γιατί οι αριστεροί, οι διεθνιστές, οι εξυγχρονιστές, πάρτε όπως θέλετε, αυτοί θέλουν ελεύθερα σύνορα. Εμείς δεν θέλουμε ελεύθερα σύνορα. Από πού και πού να έχουμε ελεύθερα σύνορα? Το είπα και χθες. Γιατί να γίνει αυτό το ανακάτεμα των λαών? Συγγνώμη, η χριστιανική Ευρώπη και ειδικά η Ορθόδοξη Ελλάδα έχει καμία σχέση με το βάρβαρο Ισλάμ? Αυτοί είναι δυνάμοι παιδεραστές. Είναι αμόρφωτοι άνθρωποι με χαμηλό πνευματικό και βιωτικό επίπεδο. Επομένως, γιατί να έρθουν να συνυπάρξουμε? Έχω πάει κι εγώ μετανάστης για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ήμουνα Ευρωπαίος πολίτης, πήγα με τα χαρτιά μου, τα διαβατήριά μου, δεν ήμουνα αδέσποτος, δεν κυκλοφορούσα εκεί, δεν είχα εγκληματικότητα, όπως περισσότεροι Έλληνες που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Αυτοί προσπαθούν να αλλοιώσουν την εθνολογική σύνθεση. Κύριε Πρόεδρε, εγκληματικά στοιχεία, έτσι. Στην πατρίδα μας έχουμε, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο μετανάστες και έχουμε, ξέρω εγώ, μια παραβατικότητα από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, ένα 2-3%. Οπότε, δηλαδή, δεν μπορούμε να συλλήδιν να τα ισοπεδώσουμε όλα και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται. Καταρχήν, ποιος το μέτρησε ότι είναι 2-3%. Κύριε Πρόεδρε, να μην παίξουμε τώρα με το νόμο μας, είναι 5%, ας είναι 5%, ας είναι 10%, δηλαδή έτσι. Να πω κάτι άλλο, ας αφήσουμε, γιατί μισό λεπτά, με τις πρακτικές των κυβερνήσεων της ασυδοσίας έχει ανέβει βεβαίως και συμφωνώ ότι έχει ανέβει και η εγχώρη εγκληματικότητα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Έχει καμία σχέση, το είπα χτες στην ομιλία, έχει καμία σχέση και το παραλαμβάνω, το Ισλάμ με την Ορθοδοξία. Εδώ κάνουν τοπικές γιορτές μία φορά το χρόνο στον Πειραιά και αυτομαστιγώνονται δημόσια στους δρόμους να τρέχουν αίματα από πάνω τους. Εντάξει, αυτό είναι δικαίωμά τους. Όχι, μισό λεπτάκι. Όταν είσαι. Μισό λεπτό. Κύριε Καμπάνη, μισό λεπτάκι. Η ελληνική κοινωνία, οι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, οι απόγονοι του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, δεν έχουν ζήσει τέτοιες στιγμές εδώ.
Έζησαν οι νεότεροι Έλληνες επί τουρκοκρατίας, επί 400 χρόνια ζήσαμε με αυτές τις άθλιες σκηνές και τα βιώματα των Οθωμανών και δεν το θέλουμε πια εδώ. Από πού και πού, μισό λεπτά, συγγνώμη, να βλέπουμε μαντήλες, από πού και πού να βλέπουμε να κλείνουν ολόκληρους δρόμους, να πλώνουν χαλιά κάτω και να προσεύχονται, από πού και πού ξανά να θυμηθεί η Ελλάδα τους μιναρέδες όπως φτιάξαν στο τζαμί στο Βοτανικό και τον ημάμι να δημόσια να ακούγεται. Πάντως, γιατί πρέπει να τα ανοιχτούμε αυτά. Πάντως, πείτε μου εσείς ένα λόγο. Πάντως κύριε Πρόεδρε, επειδή κάνετε μια αναφορά και στο μεγάλο Στρατιλάτη, η γυναίκα Περσίδα πήρε ο Μεγαλέξανδρος και στην προσωπική του φρουρά είχε πάρει και Πέρσες στρατιώτες, αν θυμάστε καλά, όπως γράφει ήταν τουλάχιστον θέμα, ιστορία. Ναι, ήταν θέμα τακτικής εκτός Μακεδονίας. Έτσι. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι στρατιώτες τους είχε επιτηρητές στην τεράστια αυτοκρατορία του. Ναι, αυτοί, αν ζούσε ο Μεγάλος Αλέξανδρος... Και προσωπική του φρουρά. Και μάλιστα, μα εντάξει, ωραία, και προσωπική του φρουρά... Τα μισό λεπτάκι, ακούστε με, επειδή έχω διαβάσει πολύ για τον Μεγάλο Αλέξανδρο και τον Φίλιππο, και η προσωπική φρουρά του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γιατί ήξεραν τα μέρη, ήξεραν τους κατοίκους, ήξεραν 1000 πράγματα. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό όχι, δεν αλλάζει. Θέλω να πω ότι και η φιλοσοφία του Μεγάλου Αλέξανδρου ήταν η ενοποίηση των λαών. Ακούστε με, όχι, δεν ήταν αυτή η φιλοσοφία του. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε εκεί που πήγε, έφτασε μέχρι τα βάθη της Ινδίας και του Αφγανιστάν και εξισλάμισε, μάλλον δεν υπήρχε ισλαμισμός τότε, εξανθρώπισε, να το πω έτσι, τους βαρβάρους. Έδωσε τον ελληνικό πολιτισμό. Έκτισε πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια που υπάρχει ακόμα και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τους έκανε ανθρώπους, να το πω έτσι. Ήτανε βαρβαρικές φυλές που δεν είχαν καμία συνοχή και προσκυνούσαν ένα βασιλιά, όπως ήταν ο Ξέρξης, όπως ήταν ο Δαρίος. Σίγουρα κύριε Πρόεδρε, μαζί σήμερα, αλλά υπάρχει και η διαφορετική άποψη που λέει κάτι άλλο. Βάστε όσο να μην, δεν θα κάνουμε ανάλυση τώρα την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που προέκυψε εχθές στο προξενείο της Νέας Υόρκης, όπου σε μία εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία είδαμε την ελληνική σημαία να είναι ραμμένη με σεντόνια από γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί με χρώμα κόκκινο, κόκκινο και άσπρο. Τι έχετε να πείτε από αυτού? Ντροπή. Ντροπή και μόνο ντροπή. Το ελληνικό αυτό σύμβολο, ένα σύμβολο ελευθερίας και δημοκρατίας, δεν μπορεί να παραποιείται. Όπως και πριν λίγα χρόνια είχαν βάψει την ελληνική σημαία μας, το εθνικό μας σύμβολο, στα χρώματα του ΛΟΑΤΚΙ. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο Νίκος ο Βασιλιάδης, είχε κάνει μία μήνυση τότε για προσβολή συμβόλου μέχρι, πάνε πάρα πολλά χρόνια, και εδώ και από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση, πώς θα σας το πω. Είναι σχρά πράγματα, είναι... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, γιατί αν το χαρακτηρίσω, θα το χαρακτηρίσω με βαριές εκφράσεις για αυτούς που σκέφτηκαν όλα αυτά. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχει άκρατος ανθεληνισμός και το μόνο που θέλουν είναι να καταστρέψουν την πατρίδα μας, να προσβάλλουν την ιστορία μας, να προσβάλλουν τον πολιτισμό μας, να προσβάλλουν τους Ελληνές. Τελεία και παύλα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι τόσο ικανός και άξιος ο κύριος Μητσοτάκης και έχει κυριαρχία η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος προσωπικά στην πολιτική ζωή της χώρας, ή είναι τόσο λίγη και αδύναμη η αντιπολίτευση γενικότερα και φαντάζει αυτός ως ο μονόφθαλμος βασιλιάς στους τυφλούς? Στους τυφλούς. Πολύ σωστά το θέσατε και κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι είναι, διότι όπως είδατε κι εσείς, το είδε και όλη η Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα έγινε απόκομμα, διαλύθηκε σχεδόν. Δηλαδή στις επόμενες εκλογές ούτε 5% δεν θα πάρει. Θα ξαναγυρίσει πάλι εκεί που ξεκίνησε να παλεύει, αν θα μπει ή δεν θα μπει. Και μπορεί να πάει και πιο κάτω ακόμα. Επομένως, εκεί ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι πλέον έχει τέτοια έπαρση που νιώθει σαν βασιλιάς και δεν μπορεί να τον ενοχλήσει κανένας. Γι' αυτό εμείς οι Σπαρτιάτες στεκόμαστε στο ύψος μας
κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση. Δεν θέλουμε κανένα συγχρονισμό με τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα και είμαστε κάθετα απέναντί τους. Τώρα, με όλα αυτά που κάνει ο κ. Μητσοτάκης, τώρα θα καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιον πήγε ψήφισε και πήρε αυτό το 41%. Διότι όπως είπα και πριν, απάντησε και πριν. Το 50% του ελληνικού λαού δεν πήγε να ψηφίσει, έτσι. Ναι, εντάξει, αν το πάμε σε τέτοια αναλογία, είναι το 20. Είναι το 20. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι όλο το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να ντρέπεται, ανάλογα βεβαίως τώρα με τα χρόνια που έχει υπηρετήσει, έτσι. Θα έπρεπε να ντρέπεται το ότι έχει εξαναγκάσει τον ελληνικό λαό και το εννοώ εξαναγκάσει να διαφορεί στο να πάει να ψηφίσει. Είναι ντροπή το πολιτικό σύστημα. Πολύ σωστά. Έτσι και να περηφανεύεται γιατί πήρε 30, 40, 50% όταν στην πραγματικότητα. Με τις μισούς τα πήρε αυτά. Ακριβώς δεν πήγε να ψηφίσει. Έτσι ακριβώς. Μια επιτυχία μιας δημοκρατίας θα ήταν να ψηφίσουν το 85 με 90% ακριβώς, των πολιτών. Ακριβώς. Να έχουν άποψη και να εκφέρουν τη γνώμη τους για τα πολιτικά δρόμενα. Δεν, πολύ σωστά το είπατε, ότι έχουν απαξιώσει την πολιτική και έχουν εντέχνως διώξει τον κόσμο μακριά από την πολιτική. Να είναι απλά πρόβατα και να τους λένε τι θα κάνουν. Φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε, και το ρωτώ έτσι εντάχει, ότι είστε κάθετα αντίθετοι και ως προσωπικότητα εσείς, αλλά και ως κόμμα, σχετικά με το γάμο των ομοφυλόφιλων και την τεκνοθεσία, έτσι. Mm-hmm. Είστε κάθετα αντίθετοι. Θέλω επίσης να μου πείτε έτσι ένα μικρό σχόλιο και να κλείσουμε. Η ακρίβεια, κύριε Πρόεδρε, οφείλεται πραγματικά στην ανοχή της κυβέρνησης και στο κλείσιμο το μάτι στους ολιγάρχες που λιμένονται την υγεία, τα τρόφιμα, την ενέργεια. Ή πραγματικά είναι η διεθνής κατάσταση τέτοια που έχει εκτοξεύσει τις τιμές. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτό είναι απόρρια της κατάδειας της χώρας μας και των πεπραγμένων όλων των κυβερνήσεων από το 1974 μέχρι σήμερα. Και τι εννοώ? Ότι όταν μια χώρα δεν έχει επάρκεια τροφίμων και καυσίμων, τότε είναι έρμεο και των αγορών και είναι και έρμεο και της κερδοσκοπίας και των συναλλαγών βεβαίως, έτσι. Είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν ότι έχουν περάσει για τη Ρωσία χιλιάδες απαγορεύσεις, την έχουν στριμώξει στη γωνία τη Ρωσία, οι κυρώσεις είναι απίστευτες, δεν ξέρω και εγώ πώς είναι τον αριθμό, και όμως οι Ρώσοι είναι σαν να μην καταλαβαίνουν τίποτα και αντιθέτως η οικονομία τους ανεβαίνει. Γιατί? Γιατί έχουν επάρκεια τουλάχιστον στα καύσιμα. Έχουν να κινηθούν, έχουν να ζεσταθούν και έχουν να φάνε, γιατί βρήκαν και τρόπους και από την δική τους παραγωγή, αλλά λόγω συνθήκων δεν έχουν τα φρούτα, τα λαχανικά κτλ. Βρίσκουν τρόπους και παίρνουν από τις άλλες αγορές. Δηλαδή είναι μια χώρα αυτάρκης και σε χρήμα. Άρα αν έχεις το χρήμα μπορεί να αγοράσεις οτιδήποτε. Η Ελλάδα όχι μόνο έχει χρεοκοπήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είπα προχτές ότι έχουν φτάσει το χρέος, όλο το χρέος έχει φτάσει 657 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια, 657. Και δεν τα λέει ο Στίγκας, τα λένε διεθνείς οίκοι, όπως η UPS, η ελβετική. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση των τελευταίων ετών, που είναι καθοδηγούμενες και χειραγωγούμενες από ξένα κέντρα. Κλείνουν το μάτι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είπα προχτές στον Υπουργό, Οικονομικών, μην περιμένετε, λέει, γιατί υπερρήξαμε προστήματα, έχουμε κάνει κτλ. Εάν κάποιοι ολιγάρχες και κερδοσκόποι δεν οδηγηθούν στη φυλακή, δεν πρόκειται σε αυτόν τον τόπο να αλλάξει τίποτα. Τελείωσε. Ας βγάλω κι εγώ 100 και ας μου βάλω πρόστιμο 5. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι όσα μας είπατε. Εάν κάτι θέλετε να συμπληρώσετε εσείς, ο λόγος εσάς. Θα ήθελα να πω σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελλάδα, σε όσους πιστεύουν στη θρησκεία μας, σε όσους πιστεύουν στην πατρίδα μας και στο έθνος μας, να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, με υγεία, με αγάπη
να έχουν πάντα ψηλά το κεφάλι, να μην φοβηθούν τίποτα, γιατί στο τέλος εμείς οι Έλληνες είναι αυτοί που νικάμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα και καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.